Στα 36 λεπτά μετά τις 9, σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, Τρίτη, 14 του Νοέμβρη, το νομοσχέδιο μέτρα για τον περιορισμό της φορεοδιαφυγής, που περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για την ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμερώμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η μείωση κατά 50% του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το τεκμήριο, ενώ για όλους όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα το τέλος μειώνεται κατά 25%. Βασική, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι η προσωρινή συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Προκειμένου να μην υπάρξει εξισωτική αντίληψη, το ύψος της προσωπικής αυτής συνεισφοράς προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Μην ξεχνάτε εσείς από την άλλη ότι έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, ήδη σε αποχή από τα καθήκοντά τους και σε ό,τι έχει να κάνει με δουλειές του δημοσίου, ότι υπάρχει πανελλαδική κινητοποίηση των δικηγόρων και ότι την ερχόμενη Τετάρτη 22 του μήνα υπάρχει πανελλαδική απεργία κινητοποίηση του συνόλου των επιστημονικών φορέων, όπως επίσης και των ελεύθερων επαγγελματιών. Τώρα από την άλλη, ο ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι τα λεφτά ή ό,τι λεφτά εισπράξει το δημόσιο μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν θα μείνουν στα ταμεία του κράτους, αλλά θα γυρίσουν στην παιδεία και στην υγεία. Και επιπλέον προανήγγειλε την πλήρη σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Πάω τώρα στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, το οποίο έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο του δικτύου, κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε. Για πείτε μας, γιατί στείλετε αυτή την επιστολή. Όμως με αυτό που λέγατε προηγουμένως. Α, βέβαια, σαφέστατα. Η επιστολή που έχουμε στείλει στους αρχηγούς, στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων, είναι με την εισφορά αλληλεγγύης από το 10 μέχρι σήμερα. Και τα χρήματα αυτά 14 χρόνια είναι, τα 9 δις αυτά είναι στην Τράπεζα Ελλάδος. Αφού ο κύριος υφυπουργός είπε θα τα δώσει, γιατί δεν δίνει και σε εμάς τα 9 δις που μας έχει κρατήσει 14 χρόνια, που είναι στην Τράπεζα Ελλάδος και κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, κάθε μήνα αυξάνει το ποσό, και μάλιστα ότι αυτό κάθε έτος παίρνει και 200 εκατομμύρια με τον νόμιμο τόκο. Άρα εκ των πραγμάτων, για να βάλω και τη διάσταση αυτή με την εισφορά αλληλεγγύης, γνωρίζουν όλοι οι συνταξιούχοι, αφορά κατά πρώτον 750.000 συνταξιούχους που έχουν εισφορά αλληλεγγύης. Και ζητάμε να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας από το 10 μέχρι σήμερα, ανάλογα καθένας που έχει φύγει. Έχουμε φτιάξει ειδικό πρόγραμμα στο δίκτυο συνταξιούχων που βγάζουμε τις διαφορές. Πρέπει να σας πω ένα χαρακτηριστικό: γιατρός του ΕΣΥ που παίρνει δύο κύριες συντάξεις και επικουρική φτάνει 72.400 ευρώ διεκδική. Άρα καλούμε όλους τους συνταξιούχους να κάνουν την αίτηση για να πάρουμε αυτά τα χρήματα που είναι δικά μας, θα έχουν κρατήσει και πρέπει να επιστραφούν. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι σε λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος. Μάλιστα. Εσείς ζητείτε από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει μια πρωτοβουλία, να επιστραφούν αυτά τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης σε όλους τους δικαιούχους. Είπατε 750.000 είναι οι συνταξιούχοι. Σωστό. Και του χρόνου θα προσθεθούν άλλες 150.000. Γιατί θα προσθεθούν? Γιατί θα πάρουν την αύξηση του 3,1, που από εκεί θα φτάσουν και άλλες 150.000, πάνω από 1.400 ευρώ κράτηση γίνεται σε συνταξιούχους που έχουν μεικτά 1.400 ευρώ και άλλο. Να μιλάτε λίγο πιο κοντά όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο ακουστικό, για να μπορώ να σας ακούω και να σας ακούει και ο κόσμος. Συγγνώμη κιόλας, γιατί είμαι στο τρένο, έχω βγει και περιμένω για να μιλήσουμε μαζί.
Πρέπει να, όπως σας είπα προηγουμένως, του χρόνου, από τον καινούριο χρόνο, θα αφορά συν 150.000. Άρα θα πάμε 900.000. Γιατί θα πάρουμε την αύξηση του 3,1% και θα αυξηθεί η σύνταξή μας μεικτά πάνω από 1.400 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης, να υπενθυμίσω, ότι είναι πάνω από 1.400 ευρώ κράτηση μεικτά. Μάλιστα. Μειώνει το εισόδημά σας κατά πόσο κοντά, 30-40% αυτή η εισφορά, κύριε Χατζόπουλε? Η εισφορά ανάλογα τη σύνταξη παίρνουμε είναι κλιμακωτή. Από 1.400 με 1.700 είναι 3%. Από 1.700 μέχρι 2.000 είναι 6%. Και φτάνει έως και 14%. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, που τα χρήματα υπάρχουν στην Τράπεζα Ελλάδος. Φανταστείτε να μην υπήρχαν. Εμείς, σαν δίκτυο, κάνουμε κινήσεις στρατηγικής και δεν θέλουμε να ζημιώσουμε το κράτος. Ανεξάρτητα αν μέχρι σήμερα μας έχουν εκλέψει 140 δις. Από τα μνημόνια μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 140 δις. Πολλά τα χρήματα. Και το έλλειμμα μεγαλώνει. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Δεν μιλάει κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από αυτή την επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων στο σύνολό τους, με αυτό το αίτημα, η θέση σας αναφορικά με τα γνωστά περί συντάξεων χειρίας, τις περικοπές, ό,τι κόβεται από το 2016 και, και μετά, περικοπές που αναδρομικά που ενδεχόμενα αναζητηθούν από χείρους, που είναι ένα θέμα ανοιχτό, αλλά είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση. Η δική σας η θέση ποια είναι, κύριε Χατζόπουλε? Η δική μας η θέση ήταν από την αρχή, όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2016. Πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση και μην παίζουμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όταν έχει κάποιος δική του σύνταξη και φύγει ο άνθρωπος και έχει σύνταξη, γιατί να του κόβεται και από την εθνική σύνταξη τη δική του, αφού και αυτός που έφυγε από τη ζωή είχε πληρώσει τις φορές. Εμάς ήταν ξεκάθαρη θέση μας να μην περικοπεί. Ναι, με να πάει το 70%, αλλά ούτε στα 3 χρόνια να αλλάξει και να μην πειραχτεί καθόλου η εθνική σύνταξη. Γιατί είχε πληρώσει τις φορές του και πρέπει να πάρει αυτός που μένει στη ζωή, η άντρας ή η γυναίκα, να πάρει τα χρήματα που δικαιούται, τα χρήματα που είχε πληρώσει ο άνθρωπος που έφυγε. Αυτή ήταν η θέση μας από την αρχή. Τώρα, αυτό το κομμάτι που υπάρχει, που δεν έχει υλοποιηθεί ο νόμος, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έπρεπε να το έχει λύσει ο ΙΕΦΚΑ. Γιατί το έχει αφήσει τόσο σωστά, χρόνια, σωστά. Αυτό είναι αμαρτία από το Θεό και δεν είναι σωστό. Και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και πώς τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αναφορικά με το τι απόφαση θα λάβει, αφού είναι δική του η υπετιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα αυτό, δηλαδή τα χρήματα τα οποία εκείνος δεν πήρε πίσω. Αμαρτία από το Θεό, εάν πραγματικά αναδρομικά ζητηθούν πίσω, γιατί μιλάμε για συνταξιούχους. Αλλά τώρα από 1η-1η-2024 έρχεται και εκείνο το άλλο που λέει ο Νίκος Χατζόπουλος. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιλέξει ποια σύνταξη από τις δύο θα κρατήσει, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό για συνταξιούχους οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν καλή σύνταξη και ο άλλος που έχει μείνει στη ζωή είχε μικρή, είναι καλό. Να λέμε και το ένα και το άλλο, έτσι. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένω. Μπαίνουμε σε ένα θέμα πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί είναι το κύριε μεγάλη αδίκεια, ακριβώς από τη στιγμή που έχουν πληρωθεί. Αυτό είναι το ζήτημα της κουβέντας. Και αν έχετε χρόνο, παρακαλώ, πείτε μου. Να σας πω τι άλλο έχει συμβεί στο Κιάτο που με πήραν, στο Αίγαιο που με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος για τη μητέρα του. Που θα σας το πω, αλλά θέλω να μαζέψω και τα χαρτιά για να είμαι σίγουρος. Αλλά για να το λέει ο άνθρωπος δεν έχει λόγο. Ακούστε τι ακριβώς είναι. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Παίρνει και οι δύο σύνταξη του ΟΚΑ. Πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σας έχω να πάρει τηλέφωνο. Γιατί προσωπικά δεν όχι. Μόνο σε... Πείτε του τώρα το παράδειγμα εσείς. Ακούστε. Πέθανε ένας από τους δύο. Και οι δύο το ΟΓΑ. Ναι. Πρέπει να πάρει το μισό της σύνταξης. Δηλαδή συγκεκριμένα έπρεπε να πάρει 171 ευρώ. Και της δίνανε 350 ευρώ. Στα δώσανε, πήρανε τα αναδρομικά, τα πήρε όλα. Το μισό, μισό λεπτό. Το μισό της σύνταξης του συζύγου θέλετε να πείτε. Ναι. Αυτό έπρεπε να πάρει. Η δική της ολόκληρη του ΟΓΑ η σύνταξη της γυναίκας. Είχαν βγάλει απόφαση 350 ευρώ. Ναι. Για το αντρός της. Πρόσεξε για να το καθαρίσουν. Η δικιά τους ήταν 490. Ναι. Τον περασμένο μήνα πήγαν. Είχε πάρει η γυναίκα
είχαν δώσει τα αναδρομικά για 350, πήρε τα αναδρομικά και πληρωνόταν. Και τον περασμένο μήνα πάνε και τις κόβουν την γύρια σύνταξη δικιά της, τα 495. Που γιατί? Γιατί λέει χρωστάει και πρέπει να τις πάρουν τα χρήματα πίσω. Αυτό όμως, επειδή εγώ, ξέρετε, είμαι ψαχτήρι, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, θέλω να τα δω όλα τα στοιχεία, θέλω να δω τι μπήκαν στην τράπεζα και κάλεσα τον παιδί της να μου τα στείλει, γιατί αν είναι πραγματικά έτσι όπως μου τα είπε, θα βγάλω δελτίο τύπου με παράδειγμα. Είναι πρόκληση. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Γιατί πώς θα ζήσει με 350 ευρώ γυναίκα. Και στις Ελληνικές πώς έχουν το δικαίωμα και να τι, πάρουν... Και τι λεφτά χρωστάει, είπαν, μισό λεπτό, το παιδί είπε, ο γιος είπε ποια είναι αυτά τα χρήματα τα οποία χρωστάει για να τις κρατήσουν τη δική της την κύρια σύνταξη. Έχει πάρει σύνταξη, έχει πάρει τα αναδρομικά, δεν είπαμε ότι δεν τα έχει πάρει. Δώσανε. Όχι, τι είναι αυτό παραπάνω που χρωστάει και τις κρατήσανε τα χρήματα. Ναι, χρωστάει, αφού τις δίνανε παραπάνω και τις δώσανε και τα αναδρομικά. Α, μάλιστα. Για τρία χρόνια δεν χρωστάει. Α, δεν μάλιστα. Δεν χρωστάει εγώ. Μάλιστα. Έχω άλλο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να τις πάρουν την κύρια σύνταξη δική της. Πώς θα ζήσει με 350, 93 χρόνια γυναίκα. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζόπουλε. Αυτό το θέμα με τις συντάξεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί κανένας συνταξιούχος μέχρι σήμερα, όποιο ταμείο και αν είναι, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο ή οτιδήποτε, με όλα αυτά τα οποία έγιναν από το 2009, 2010 και μετά μέχρι σήμερα, ξέρει γιατί του κόψανε, τι του κόψανε, πότε του κόψανε και κυρίως πώς το υπολογίσανε. Δεν έδωσε κανένας μέχρι σήμερα λογαριασμό με ποιο στην ευχή, άλλο ήθελα να πω, αλγόριθμο πήγανε και κόψανε τον κόπο και πετσοκόψανε τον κόπο τόσων ανθρώπων όταν πληρώνανε κάτι αμερικάνικα ποσά για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Τώρα, Βρούτσης είναι, Κατρούγκαλος είναι, όποιος και αν είναι, Χατζηδάκης είναι, όλοι στο απειρόβλητο έχουν περάσει. Δεν το έχει απαντήσει, δεν το έχει απαντήσει κανένα. Και, αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Ότι κάποιος θα έπρεπε κάποια στιγμή να πει έτσι σας τα κόψαμε. Που μας κόψανε τη συντάξη μας. Έτσι ακριβώς. Αν είδατε, το είδατε το ελεκτικό τι έκανε. Επανέφερε τις συντάξεις πριν το 12. Και καλά έκανε το δικαστήριο. Και αν θυμάστε, εγώ δεν ήμουν αντίθετος προς αυτή την απόφαση, γιατί μου λέγανε οι ορισμένοι πέραν τηλέφωνο οι δικαστές είναι συνταξιούχοι. Δεν είναι αρνητικό αυτό. Αυτό να επεκταθεί σε όλους τους συνταξιούχους. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Χατζόπουλε. Και περιμένουμε νέα να δούμε τι έχει γίνει εκεί από την Πελοπόννησο. Έχετε δώσει μια υπόσχεση. Έχετε δώσει ότι μία μέρα θα έχουμε μικρόφωνο εσείς, εγώ και οι συνταξιούχοι να κάνουν. Εντάξει, κουβέντα. Δεν το ξεχνάω λοιπόν. Δεν είναι, εντάξει. Αυτή. Είναι ωραία η κουβέντα με το. Με το από τη στιγμή που το υποσχέθηκα θα το κάνω. Εντάξει κύριε Χατζόπουλε. Καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να